Πλατικό Σωματείο Ενέργειας Αττικής Βιωτίας Εύβοιας Κορινθίας πήρε μια πρωτοβουλία μαζί με το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο να έρθει εδώ στα κεντρικά της ΔΕΗ στη Χαλκοκονδύλη και να κάνει μια συμβολική κινητοποίηση, γιατί αυτή τη στιγμή, πέρα από το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο φέρνει το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, η ίδια η διοίκηση της ΔΕΗ έχει πει ότι τα επόμενα 4 χρόνια κλείνει τις λιγνητικές μονάδες. Θέλουμε να καταγγείλουμε την πολιτική της κυβέρνησης και της διοίκησης της ΔΕΗ, που στα πλαίσια της απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κλείνει την επόμενη τετραετία όλες τις λιγνητικές μονάδες. Αυτό θα σημαίνει χιλιάδες απολύσεις για τους εργαζόμενους του κλάδου. Η επιτάχυση αυτού του σχεδιασμού επίσης θα φέρει νέα βάρη στα λαϊκά νοικοκυριά, που θα αυξηθούν υπέρογκα οι λογαριασμοί λόγω της επιδότησης των πανάκριβων ΑΠΕ, και βέβαια θα πολλαπλασιαστούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας των εργαζόμενων που ήδη υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Όμιλο ΔΕΗ, μέσω συμβασιούχων, εργαζόμενους σε εργολαβίες, εργαζόμενους νοικιασμένους, και οι εργαζόμενοι με μόνιμη και σταθερή δουλειά θα μειωθούν μέχρι να εξαλειφθούν. Εμείς οι συνταξιούχοι της, γενικότερα της ΔΕΗ, αλλά και όλους που εκπροσωπούμε τις ομοσπονδίες, βρισκόμαστε εδώ σήμερα απόμακοι μεν της δουλειάς αλλά όχι του αγώνα, μετά από τις μεγάλες κινητοποιήσεις που είχαμε στις 30 του Νοέμβρη για το ασφαλιστικό μαζί με τους εργαζόμενους, αλλά και την μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση των συνταξιούχων στις 14 του μήνα και η πορεία στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο, βρισκόμαστε εδώ σήμερα να συμπορευτούμε με όλους ενάντια στις πολιτικές για τα ζητήματα της ενέργειας. Οι σημερινές αποφάσεις της κυβέρνησης και της σημερινής κυβέρνησης είναι διαχρονικές, δεν είναι μόνο σημερινές. Έχουν να κάνουν από το 1992, όταν με τη συμφωνία του Μάστρι στο άρθρο 29β προχώρησε η στρατηγική της απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προχώρησαν σε ζητήματα που είχαν να κάνουν με τη μετοχοποίηση της ΔΕΗ, προχώρησαν στην διάλυση της ΔΕΗ σε 4 κομμάτια, προχώρησαν σήμερα με την απελευθέρωση στο ζήτημα της απολιγνητοποίησης. Σκοπός ένας και μοναδικός όλα αυτά τα χρόνια της στρατηγικής τους, το πώς θα πληρώνουν όλα αυτά τα βάρη οι εργαζόμενοι γενικότερα και για το ασφαλιστικό αλλά και για όλα τα ζητήματα, και πώς θα υπάρχει κερδοφορία για το μεγάλο κεφάλαιο. Επίσης, στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας θα υπάρχει ερημοποίηση με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων. Θα αντιμετωπίσουν μεγάλο πρόβλημα από το σταμάτημα της τηλεθέρμασης σε περιοχές που πραγματικά οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Και βέβαια θα έχουμε νέο κύμα ανεργίας σε αυτές τις περιοχές. Εκτιμάμε ότι η απόσυρση του λιγνίτη από το ενεργειακό μείγμα, που αυτή τη στιγμή είναι μια επιλογή για να ενισχυθούν μονοπόλια τα οποία ασχολούνται με το φυσικό αέριο και κάνουν επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθόλου δεν έχουν στο μυαλό τους όταν το προωθούν το καλό του περιβάλλοντος, αλλά στην ουσία να δώσουν προβάδισμα σε συγκεκριμένα μονοπόλια, τα οποία θα επενδύσουν σε ένα πολύ κερδοφόρο τομέα, στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό στοχεύει η κυβέρνηση. Και φυσικά, εδώ πέρα καταγγέλουμε ότι 5.000 εργαζόμενοι της ΔΕΗ, είτε με τη μορφή εθελούσια, τη λένε απόλυση είναι στην ουσία, είτε με μετατάξεις, θα χάσουν τη δουλειά τους, και φυσικά όλο αυτό θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στο λαϊκό νοικοκυριό. Η εκτίμηση είναι ότι το επόμενο διάστημα η τιμή της κιλοβατόρας για το λαϊκό νοικοκυριό θα ανέβει κατακόρυφα με αυτές τις επιλογές της κυβέρνησης και της ΔΕΗ. Γι' αυτό καλούμε μαζί με το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο να δώσουμε την πάλη ενάντια σε αυτές τις αναδιαρθρώσεις τις οποίες προωθεί η κυβέρνηση μαζί με τη διοίκηση της ΔΕΗ, και εκτιμάμε ότι οι εργαζόμενοι αλλά και τα λαϊκά στρώματα έχουν τη δύναμη να βάλουν φρένο σε αυτές τις κατευθύνσεις. Ένος λαέ βρίσκει στο κεφάλι, τώρα με το πάμε αντίσταση και πάλι.
αυτή η στρατηγική προχωράει και σήμερα γενικότερα βάσει της νέας επιχειρηματικής προσπάθειας η οποία γίνεται. Αυτά κουβέντιασαν προχθές στην Αμερική και ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί που πήγαν εκεί, και δεν είναι τυχαίο που πήγαν εκεί προχθές, αλλά και το 1999 στην επίσκεψη πάλι επισκέφτηκαν τον υπεύθυνο του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης για το πώς θα προχωρήσουν όλες αυτές οι αποφάσεις. Αποφάσεις οι οποίες σήμερα έχουν την εξής κατάληξη. Να κλείσουν όλες οι 14 γενικές μονάδες της Πτολεμαΐδας και της Κοζάνης, οι δύο της Μεγαλόπολης, και να προχωρήσουν σε νέες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τέτοιες όπου μέχρι το 2030, μέσα στην τετραετία που λέει η κυβέρνηση για το κλείσιμο αυτών των μονάδων, θα υπάρχει 1 τρισεκατομμύριο κέρδος χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ούτως ώστε αυτοί να προχωρήσουν στα μεγαλύτερα κέρδη, διότι αυτά που είχαν μέχρι σήμερα φαίνεται δεν ήταν κατανοητά και υπαρκτά για αυτούς. Γι' αυτό λοιπόν εμείς οι συνταξιούχοι μαζί με όλους τους εργαζόμενους προχωράμε και καλούμε όλους στους αγώνες να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση παραπέρα της ΔΕΗ και όποια κατάσταση υπάρχει να εξυπηρετεί τις σημερινές ανάγκες που εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει, αρκεί να υπάρχει ένα μεγάλο άλλο κίνημα καταγγέλλοντας την συμβιβασμένη μαφία, όπως την αποκαλούν οι εργαζόμενοι, τη ΓΕΣΕΕ αλλά και τη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, που κανένα μέτρο δεν έχουν πάρει μέχρι σήμερα σε αυτά τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα που γίνονται και για τα ζητήματα της ενέργειας. Εμείς σαν κλαδικό συνδικάτο ενέργειας καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους άνεργους, τους νέους και τις νέες. Αυτή η πολιτική είναι ενάντια στα συμφέροντά μας. Αυτή η πολιτική έχει χαμένους και κερδισμένους. Όλα αυτά τα χρόνια που εφαρμόζεται από όλες τις κυβερνήσεις και από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και πήρε τη σκυτάλη τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, χαμένους έχει τους εργαζόμενους του κλάδου, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, και κερδισμένοι είναι οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας και βγάζουν μεγάλα κέρδη. Διεκδικούμε καμία αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ, ρεύμα φτηνό για το λαό, καμία διακοπή ρεύματος σε εργαζόμενο, άνεργο, αυτοαπασχολούμενο, φτωχό αγρότη. Όχι στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, κανένα κλείσιμο μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καμία πώληση θερμικού ή υδροηλεκτρικού σταθμού, καμία πώληση ορυχείων. Όχι στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ, των δικτύων της μεταφοράς, και του ΔΔΕ, των δικτύων της διανομής. Ακύρωση του νομοθετικού πλαισίου της απελευθέρωσης στρατηγικών τομέων της οικονομίας, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, ίδρυυση. Καμία απόλυση εργαζόμενου, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού τώρα στη ΔΕΗ. Κανένας εργαζόμενος απλήρωτος στις εργολαβίες. Να καταργηθούν άμεσα οι εργολαβίες και να προσληφθούν οι συνάδελφοι με απευθεία σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στη ΔΕΗ, στο ΔΔΕ και στον ΑΔΜΙΕ.